εκπροσωπώντας το Σύλλογο Συνταξιούχων Λύκα Εγάλο Χαϊδαρίου Αγίας Βαρβάρας, χαιρετίζουμε τη σημερινή μας συγκέντρωση και στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Δήμου Χαϊδαρίου για την επίλυση των προβλημάτων υγείας, τα οποία έχουμε και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουν αυτές οι κινητοποιήσεις. Οι συνταξιούχοι, αγαπητοί συναγωνιστές, είναι από τις πιο ευπαθείς ομάδες που πληρώνουν καθημερινά τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, καθώς και τη σημερινή του ΣΥΡΙΖΑ. Η προσπάθεια όλων των κυβερνήσεων, εκτελώντας τις εντολές Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά γράμμα, είναι να περάσουν τα σχέδιά τους για περισσότερη έως την πλήρη ιδιωτικοποίηση της υγείας. Συνεχίζουν να υποβαθμίζουν την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Για πρόληψη ούτε λόγος να γίνεται. Όλα, μα όλα τα υποκαταστήματα του πρώην ΜΗΚΑ, τώρα τομή, λειτουργούν υποστελεχωμένα από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε όλη τη Δυτική Αθήνα. Και όχι μόνο. Στο Χαϊδάρι έχουν μείνει 2-3 γιατροί. Ήταν που ήταν υποστελεχωμένο, μετά την παρέτηση αρκετών γιατρών, έχει αποστελεχοποιηθεί τελείως. Σκεφτείτε ότι για αρκετούς μήνες δεν υπήρχε ούτε καρδιολόγος. Τα κοντινότερα νοσοκομεία που είναι στην περιοχή μας είναι το Αττικό και το Κρατικό Νικαίας, που στις εφημερίες τους δημιουργείται το αδιαφόρητο. Αυτό παρουσιάζεται πολύ πιο έντονα από τότε που έκλεισε το λιμωδόν. Παρόλες τις υποσχέσεις της σημερινής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα λειτουργήσει ξανά. Τι να κάνω. Ότι θα λειτουργήσει ξανά σαν νοσοκομείο και όντας αναβαθμισμένο από ό,τι ήταν πριν, πιστοί στα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, το έκαναν κέντρο υγείας προσπαθώντας να παίξουν με την νοημοσύνη μας. Αυτό συμβαίνει και στα προβλήματα ψυχικής υγείας. Τα δύο ψυχιατρικά ιδρύματα που βρίσκονται στην περιοχή μας έχουν την ατυχία να είναι σε σημεία φιλέτο και στόχος κάθε κεφαλαιοκράτη πώς να υπάρξει ουσιαστικά και πώς να το υφαρπάξει ουσιαστικά και να το εκμεταλλευτεί στοχεύοντας στο υπερκέρδος. Και αυτό φυσικά με τις ευλογίες των ελληνικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το φάρμακο, οι ασφαλισμένοι το χρυσοπληρώνουν. Η συμμετοχή στο φάρμακο φτάνει σε πολλά είδη φαρμάκων μέχρι 55-60%. Το 10% και το 25% συμμετοχή είναι σχετικό, η οποία αποζημιώνει μέχρι ένα ποσό και από εκεί και πέρα ο ασφαλισμένος βάζει το χέρι στην τσέπη. Υπάρχουν συνταξιούχοι που έχουν συντάξεις 200-300 ευρώ και θέλουν για φάρμακα 100 και 150 ευρώ το μήνα. Το χτύπημα για όλους τους συνταξιούχους είναι διπλό. Γιατί από τη μία μείωση των συντάξεων και κατάργηση των δωρών που είναι πληρωμένα με το αίμα της ψυχής μας και από την άλλη χάνουμε το δικαίωμα που έχουμε για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι συνταξιούχοι ήταν, είναι και θα είναι πρωτοπορία στον αγώνα για αξιοπρεπείς συντάξεις και δωρεάν υγεία. Και ό,τι μας ανήκει θα τα διεκδικήσουμε γιατί είναι δικά μας και γιατί είναι δίκαιο. Καλούμε όλους τους συνταξιούχους, εργαζόμενους, άνεργους αυτοαπασχολούμενους, νέους και νέες, να στρατευτούν σε έναν υποχώρητο αγώνα μέχρι να δικαιωθούμε για καθολικές πλήρεις δημόσιες δωρεάν αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, δωρεάν φάρμακα σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες μας, να ξαναλειτουργήσουν πλήρως τα αναβαθμισμένα και αναβαθμισμένα τα πολυγατρία του πρώην ΜΗΚΑ παντού, να γίνουν κέντρα υγείας σε κάθε δήμο.